δεκαετικές πτυχές. Η Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2015 έπεσε θύμα ιδεολειψιών ή και σκοπιμαντήτων και έκανε το λάθος να το διαχειριστεί μόνο ως καθαρά ένα δικαϊκό ζήτημα. Ειλικρινά δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες σε κανέναν, έχω διδωρηθεί, έχω δεχθεί λάσπη τόνος, δεν θέλω κι εγώ να στρέψω τα φώτα κάπου και να ρίξω λάσπη σε κανέναν. Όμως, στην καλύτερη περίπτωση, αυτοί που εφάρμοζαν αυτή την πολιτική των ανοιχτών συνόρων είχαν εγκλωβιστεί στις ιδεοληψίες τους, ήταν δικηγόροι που ασχολούνται χρόνια ολόκληρα μέσα από μη κυβερνητικές οργανώσεις με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν καθαρά δικαϊκά το ζήτημα των μεταναστών και δεν ήταν τις γεωπολιτικές πηγές, τις πολιτικές πηγές, τις εθνικές, τις κοινωνικές για την πατρίδα μας πηγές και αν θέλετε δεν είδαν μακριά και δεν δούλεψαν και για τα συμφέροντα των ίδιων των προσφύγων. Διότι με τις προηγούμενες περιοριστικές πολιτικές είχαμε 10-20 πνιγμένους στο Αιγαίο και με τη φιλάνθρωπη και την πολιτική των ανοιχτών συνόρων είχαμε γύρω στους 500 νεκρούς και μην ακούτε για 600. Και αυτοί που πνίγονται στις τουρκικές ακτές είναι αποτέλεσμα της δικιάς μας πολιτικής. Εμείς τους ενθαρρύναμε. Σήμερα πνίγηκαν δύο παιδάκια και ειλικρινά απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να παρουσιαστούν στην κοινωνία ότι έχουν και το ηθικό πλεονέκτημα, ειλικρινά απορώ πώς κοιμούνται τα βράδια και πώς δεν τους πνίγουν οι τύψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τους ανθρώπους που πνίγονται στο Αιγαίο, για το κοριτσάκι που πήγε να βιαστεί, για αυτή τη δραματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην πατρίδα μας. Και όταν συζητώ μαζί τους και λέω γιατί τα κάνατε όλα αυτά, ξέρετε τι μου λένε. Μου δίνουν απαντήσεις που μου θυμίζουν πραγματικά την περίοδο των Ναζί. Μα λέει αφού πέρασαν 800.000, λίγοι είναι οι νεκροί. Αυτή είναι λογική σφαγέως, με συγχωρείτε. Και ένας παραπάνω νεκρός θα έπρεπε να μας κάνει να σηκωθούμε όρθιοι. Αυτό κατέστησε την Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι ακολουθήσαμε μια πολιτική η οποία λάβανε υπόψη μόνο το θέμα του διεθνούς δικαίου και όχι όλα τα άλλα, κατέστησε την Ελλάδα στην κυριολεξία όμοιρο της Τουρκίας, ξένων κέντρων και παραγόντων που το χρησιμοποιούν το προσφυγικό μεταναστευτικό για να εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ελληνικών και ξένων, που αμείβονται με δισεκατομμύρια και δεν θα είναι εδώ όταν κληθούμε εμείς ως κοινωνία, ως έθνος και ως χώρα, να πληρώσουμε το λογαριασμό του προσφυγικού μεταναστευτικού. Θέλω να πω το εξής. Το ISIS, και ειλικρινά δεν θέλω να κάνω καμία σύνδεση, το ISIS με 500 εκατομμύρια δολάρια και δινάρια που βρήκε στο παράδειγμα της κεντρικής τράπεζας του Ιράκ στη Μοσούλη, έγινε ένας ανεξέλεγκτος παράγοντας. Τώρα όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με φρίκη αυτά που συμβαίνουν και προσπαθούν να το περιορίσουν για να πάρει τις διαστάσεις που είχαν συνδυάσει στην αρχή. Έχετε ακούσει ότι θα δοθούν 700 εκατομμύρια στην Ελλάδα για τη διαχείριση του προσφυγικού? Ποιος θα πάρει αυτά τα λεφτά? Θα πάρουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό στην ουσία συνιστά μια έγχρωμη επανάσταση στην πατρίδα μας. Η πορτοκαλί επανάσταση της Ουκρανίας, για θυμηθείτε, όταν μοιραστούν αυτά τα λεφτά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή σε οργανώσεις που δεν ξέρουν τα πρόσωπά τους, δεν ξέρουν τι είναι, ποιοι είναι, ποιοι βρίσκονται από πίσω, ποια θα είναι η κατάσταση στην πατρίδα μας, ποιος θα είναι ο ρόλος των κομμάτων που είναι καταχρεωμένα για τους γνωστούς λόγους, που χρωστάει 220 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, 150 το Πασό και δεν ξέρω πόσο τα άλλα, και θα βρεθούν με 700 εκατομμύρια μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι αόρατες και οι οποίες κινούν νήματα στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία και τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά. Η συμφωνία που επιτέθηκε προχθές στις Βρυξέλλες θέλει μελέτη και δοκιμή κατά την εφαρμογή της. Σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής, οι Τούρκοι μας έστειλαν 800. Για προσέξτε, γίνεται μια βομβιστική επίθεση και δεν προλάβουν να πέσουν οι σκόνες και η τουρκική αστυνομία μας λέει ποιος είναι ο βομβιστής, η μάνα του, ο πατέρας του, τους πιάνουν όλους. Πώς είναι δυνατόν να μην πιάνουν τους διακινητές 850.000 ανθρώπων? Ποιος δουλεύει ποιον εδώ πέρα? Η συμφωνία λοιπόν που επιτέθηκε στις Βρυξέλλες θέλει μελέτη και δοκιμή κατά την εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση καθιστά την Τουρκία ρυθμιστικό παράγοντα, ενώ η Ελλάδα παραμένει ένα περιθωριοποιημένο κράτος και ο δύναμος κρίκος στην υπόθεση προσφυγικό μεταναστευτικό. Οι Σύριοι πρόσφυγες. Πέρυσι
Έχω γράψει ένα βιβλίο για το οποίο θέλω να έρθω, κύριε Δήμαρχε και Νίκο Μπελόγιανε, να το παρουσιάσουμε εδώ. Λέγεται «Κρίση και πατριωτισμός». Είναι αυτό το βιβλίο. Πιστεύω ότι η κρίση εμφανίστηκε στην Ελλάδα και διαρκεί μέχρι σήμερα, γιατί ο πατριωτισμός μετά το 1940 και ιδιαίτερα μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα έχει είτε εκφυλιστεί είτε έχει εξαφανιστεί. Παραμένουμε ακόμα σε κρίση γιατί δεν υπάρχει πατριωτισμός στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα του πατριωτισμού πρέπει να μας απασχολήσει, να αναστοχαστούμε ως κοινωνία και ως έθνος, και αν δούμε τι είναι πατριωτισμός κάτω από τις σημερινές συνθήκες, τότε θα δούμε και τον τρόπο να βγούμε από